το διάστημα αυτό να μην είναι γενναιόδωρο ούτε για τα οικονομικά, ούτε για τα αισθηματικά. Κάτι λείπει από εδώ, κάτι ενοχλεί από εκεί, κάτι δεν φτάνει από την άλλη μεριά. Είναι σαν να λέμε τραβάς τα πράγματα και δεν συναντιούνται. Βεβαίως η σημερινή μέρα δίνει καλύτερο τρόπο σκέψης, αν μάλιστα δεν είστε εκεί κολλημένοι σε αυτά που πιστεύετε, όπως τα βλέπετε εσείς και περιμένετε να αλλάξουν όλοι οι άλλοι για να έρθουν προς εσάς, θα είναι και καλύτερα. Και η αυριανή μέρα σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε καλύτερους συνδυασμούς παντού. Και να περάσουμε στην Παρθένο, μην αφήσετε ακόμα τις ασφάλειές σας, τις χειρολαβές που λέμε, που θα πρέπει ακόμα και σήμερα και μέχρι αύριο το απογευματάκι, καθότι πανσέλινος αυτή και έκλειψη, έφεραν κούραση, μπορεί να έφεραν δυσαρμονία στην επικοινωνία, στις σχέσεις ή να έβγαλαν στην επιφάνεια εκκρεμότητες που λέγατε άστο παραπέρα, θα το ρυθμίσω όπως μπορώ, όταν μπορώ. Είναι λοιπόν ένα επίγον που θα λέγαμε σε κάποιους τομείς. Σήμερα και μέχρι αύριο το απόγευμα, ακόμα λίγο πιο προσεκτικά, βεβαίως υπάρχουν και δυνατότητες, καθότι και ο Ερμής και η Αφροδίτη είναι κοντά σας. Άρα λοιπόν στις δυσκολίες δεν τα βάζετε κάτω. Από αύριο το απόγευμα πολύ πιο άνετα παντού. Και να δούμε το ζυγό. Μικρές βελτιώσεις, διαφυγή μόλις από το ζόρι και μπορείτε σήμερα, όχι βέβαια έτσι με άνεση, α, ότι καλά που τα καταφέρνω και θα έρθουν όπως τα θέλω. Όχι, αργεί ακόμα αυτό το διάστημα. Αλλά βεβαίως η σημερινή μέρα και η αυριανή. Η αυριανή όμως μέχρι το μεσημέρι. Δίνουν κάποιες μικρές δυνατότητες παντού. Στη δουλειά σας, σε οικονομικά θέματα, στο να σκεφτείτε, στο να φτιάξετε λίγο διάθεση για να μπορείτε να αντιμετωπίσετε όλα αυτά. Με προσοχή λοιπόν και σήμερα και μέχρι αύριο το μεσημέρι, αλλά και με περισσότερες δυνατότητες από ό,τι από όσες είχατε χθες και προχθές. Και να δούμε το Σκορπιό. Ακόμα και σήμερα απαιτείται μια προνοητικότητα. Ωστόσο, όσο πάει, ανοίγει λίγο. Μπορεί τώρα πονάκια ή στη σχέση ή στα οικονομικά ή από εδώ από εκεί να υπάρχουν. Καθότι ο Κρόνος βάζει μπροστά σε διλήμματα. Να συνεχίσω έτσι, να αλλάξω αυτό και πώς μπορώ, αφού δεν έχω δυνατότητες, αφού τα εμπόδια είναι έτσι και οι υποχρεώσεις με κυνηγάνε. Είναι αυτές οι δύσκολες σκέψεις. Απ' την άλλη μεριά όμως θα δείτε ότι από αύριο το απόγευμα, γι' αυτό κανονίστε και κάτι για το Σαββατοκύριακο να πάρετε έτσι δυνάμεις. Από αύριο το απόγευμα λοιπόν και μετά θα υπάρχουν δυνατότητες περισσότερες παντού και από αύριο το απόγευμα θα αποφασίσετε και Σάββατο και Κυριακή να κάνετε το ντου όπου χρειάζεται. Είναι δηλαδή κατάλληλες ημέρες σε όποιο τομέα. Και να δούμε τον τοξότη. Ακόμα λέει δεν έχουν καταλαγιάσει κάπως οι δυσκολίες. Τώρα είναι δυσκολίες. Είναι υπαρξιακά, είναι ο τρόπος σκέψης. Είναι πράγματα που έρχονται στο μυαλό και το τυρανάνε. Είναι σχέσεις, ό,τι και αν είναι. Ό,τι δηλαδή και αν ταρακούνησαν η έκλειψη και η πανσέλινο, σιγά σιγά θα αρχίσουν να αποφορτίζονται. Όμως ακόμα και σήμερα και μέχρι αύριο το μεσημεράκι χρειάζεται αυτό που λέμε υπευθυνότητα. Μην τα ρίχνετε όλα στους άλλους και μην τα περιμένετε από τους άλλους. Θα πρέπει να είσαστε αντικειμενικοί κριτές. Σήμερα λοιπόν και αύριο θα έχετε βοήθεια, αλλά θα πρέπει κι εσείς να είσαστε σωστοί είτε απέναντι στο σύντροφο, είτε απέναντι στους στενούς συνεργάτες. Από αύριο το απόγευμα μια αποφόρτιση και άντε να ξαναδείτε τα πράγματα που στράβωσαν, που λίγο αποσταθεροποιήθηκαν, να δείτε πώς θα τα φέρετε στα ίσια τους. Και να περάσουμε στον εγώκερο, μικρές εναλλακτικές διέξοδοι και στα επαγγελματικά, ακόμα δεν έχει καθαρίσει πλήρως το τοπίο και έχουμε πει, το είπα και προηγουμένως, ότι διανύεται μια φάση που είναι πολλά τα σκαμπανεβάσματα, που υπάρχουν εναλλαγές εδώ και εκεί που δεν είχατε υπολογίσει και καινούργιες υποχρεώσεις. Και στο γόνατο την τελευταία στιγμή να αλλάζουν πράγματα και να πρέπει να είστε σε ετοιμότητα για να τα παρακολουθείτε. Η σημερινή μέρα λίγο καλύτερη παντού και η αυριανή μέχρι το μεσημεράκι. Γιατί από αύριο το μεσημέρι και μετά υπάρχει ένα φορτισμένο κλίμα. Θα πρέπει να προσέξετε γιατί είναι πολλά αυτά που θα πρέπει να συνδυάσετε. Σήμερα λοιπόν και για τις σχέσεις λίγο καλύτερα μέχρι αύριο το μεσημέρι αλλά και για τα πρακτικά ζητήματα. Και να περάσουμε στον υδροχό. Σήμερα βλέπετε πιο καθαρά τα υπέρ και τα κατά. Μπορείτε να υποστηρίξετε συμφέροντα, ιδέες, ενδιαφέροντα ή από κάπου να υπάρχει κάτι θετικό.
όχι το όλον θετικό, γιατί σε οικονομικό επίπεδο και γενικότερα αυτή η περίοδος δεν δίνει απλόχερα και γενναιόδωρα πράγματα. Ωστόσο η σημερινή μέρα και η αυριανή μέχρι το μεσημέρι είναι κατά τη καλύτερες και οι συνδυασμοί που μπορεί να γίνουν σε όλους τους τομείς είναι πιο ικανοποιητικοί. Πάντα σε πλαίσια πιο στενά, γιατί από τις 6 του Οκτώβρη και μετά διαπιστώνετε κι εσείς ότι δεν έχετε την ελευθερία των κινήσεων και των επιλογών, αλλά από την άλλη μεριά όλο και κάτι θετικό γίνεται. Σήμερα λοιπόν και μέχρι αύριο το μεσημέρι, με προσαρμοστικότητα. Διακόπτουμε, Δίκη, συγγνώμη, πάμε σε ένα έκτακτο δελτίο.